Μόλις λίγες ημέρες μετά την καταδίκη κατοίκου του από κόρονα για εκτροφή και κακομεταχείριση σκυλιών, μια νέα υπόθεση, αυτή τη φορά πυροβολισμού και θανάτωσης ενός ποιμενικού Καυκάσιου, έρχεται να ταρακουνήσει την κοινωνία των Χανίων. Το μεγαλόσωμο σκυλί δολοφονήθηκε από άγνωστο δράστη στα μεγάλα χωράφια, όπου πιθανότατα είχε εγκαταληφθεί. Ήταν κάποιο σκυλί, ήταν εγκαταλειμμένο, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εγκαταλειμμένο για ψόφιο και ήταν μεγάλο και ο Δήμος ενημερώθηκε και όλοι. Ποιος, πώς, τι έγινε. Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι το σκυλί κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους του χωριού για περισσότερες από 15 ημέρες. Και το Σάββατο το πρωί ο κ. Μαλφετσάκης το βρήκε πυροβολημένο. Με 4 κάλικες δίπλα, κάλεσε την αστυνομία ευτυχώς. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε οτιδήποτε πριν να καλούμε την αστυνομία, η αστυνομία ξέρει. Για την ιστορία του Καυκάσιου ενημερώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φιλοζωικός Σύλλογος, που με τη σειρά του ζήτησε την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής των Χανίων. Στο σκυλί κυκλοφορούσε στην περιοχή στα μεγάλα χωράφια. Είχαν αρχίσει και είχαν πάρει τηλέφωνα το Δήμο να τον ενημερώσουν, γιατί ήταν ένα τεράστιο σκυλί. 70 κιλά, 60-70 κιλά. Το φοβότανε, μόνο και την εμφάνισή του. Δεν μας είπαν ότι είχε καταγραφεί, ότι είχε επιτεθεί σε ανθρώπους, απλά είπαν ότι ίσως να είχε σε ζώα οικός επιτεθεί. Μετά έστειλε ο Δήμος έναν εκπαιδευτή σκύλων και το δέσανε και του δίνανε τροφές. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω περισσότερα να σας πω. Ο Σύλλογος Η Προστασία των Ζώων είχε προτείνει να ελεγχθεί ο σκύλος για ηλεκτρονική σήμανση, με την ελπίδα να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του ή να αναζητηθεί φιλοξενία του σκύλου από εθελοντή για την απομάκρυνσή του από την περιοχή. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου, που επιρρύπτει ευθύνες στο Δήμο, τον οποίο κατηγορεί για αιμονή στη γραφειοκρατία και για στενή ερμηνεία του νόμου που οδήγησε στο αδιέξοδο. Το θέμα είναι η τοπική κοινωνία να μιλήσει, διότι αυτός ο κάποιος. Δεν ξέρουμε αν αύριο μεθαύριο βγάλει όπλο και σε έναν άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος που βγάζει όπλο σε ένα έμβιο είναι πολύ εύκολο να βγάλει, όπως το βγάλει στο ζώο, να βγάλει όπλο και σε άνθρωπο. Την υπόθεση του Καυκάσιου, που έχει συγκινήσει την κοινωνία προκαλώντας ταυτόχρονα οργή, έχει αναλάβει η Υποδιευθυνσία Ασφάλειας Χανίων, που αναζητά το δράστη της θανάτωσης του άτυχου ζώου.